Κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου, είναι πρόεδρος του Σωματείου των Διπλωματούχων Ξεναγών της Αθήνας. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα. Βλέπουμε τους συναδέλφους μαζί της στο πλευρό της στην πλατεία Συντάγματος. Καλή σας ημέρα, κυρία Οικονομοπούλου. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την κάλυψη, ιδιαίτερα σήμερα, αυτή την κρίσιμη στιγμή. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Εσάς, στον κλάδο σας, τι θίγεται ακριβώς, να μας εξηγήσετε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς. Θίγεται η υπόσταση του επαγγέλματός μας, πρωτίστως με την κατάργηση του νόμου 710, του ιστορικού νόμου 710, και σε μεγάλη αναστάτωση είμαστε, γιατί αλλάζει ο ορισμός του ρόλου του ξεναγού. Δηλαδή, μέσα από τον προτινόμενο ορισμό του νομοσχεδίου, ο ξεναγός συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, περίκλειστα μνημεία, όπως τέλος πάντων τα περιγράφει, ναι. Θεωρώντας ότι δεν είμαστε απαραίτητοι για το διαδρομικό, για το περιπατητικό κομμάτι. Μπορεί λοιπόν αυτό το κομμάτι να το αναλάβει οποιοδήποτε, χωρίς καμία εκπαίδευση, χωρίς κανένα κριτήριο. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος σε ένα μεγάλη γκάμα, σε μεγάλο αριθμό εκδρομών, να το χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά παράνομοι ή υπάλληλοι κάποιων γραφείων, και ο ξεναγός μόνο συνδέεται με τους αρχαιολογικούς χώρους. Το ναι. οποίο δεν είναι και η ουσία του επαγγέλματός μας. Διότι οι εκδρομές, οι περισσότερες, είναι θέμα το μονοήμερο, το πολυήμερο, και ξοδεύουμε, είμαστε με τον κόσμο μας. Άρα με λίγα λόγια, για να το καταλάβει ο κόσμος, επειδή... Ακούστε τι γίνεται, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο άνθρωπος που είχαμε στο Πούλμαν και έφευγε η εκδρομή και πηγαίναμε και επισκεφτόμασταν μια πόλη, το μοναστήρι, την ιστορία της πόλης κτλ. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι ξεναγός. Ακριβώς. Θα είναι οποιοδήποτε, έτσι. Οποιοδήποτε, ακριβώς, οποιοδήποτε. Και εσείς μόνο μέσα στα κλειστούς χώρους. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, οι ξεναγοί δεν το δέχονται, γιατί ο ρόλος του ξεναγού είναι πολύ διαφορετικός. Θα μου επιτρέψετε, όσο και αν ακούγεται ρομαντικό, ότι είμαστε εντός εισαγωγικών πρεσβευτές της χώρας. Τα έχουμε ξαναπεί μαζί, εδώ τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι η παρουσίαση της χώρας μας, όχι μόνο του αρχαίου ιστορικού πολιτισμού της, αλλά του παρελθόντος και του παρόντος στα μάτια των ξένων επισκεπτών. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό δίνεται σε οποιαδήποτε χέρια, και δεν εννοώ μόνο Ελλήνων, αλλά και ξένων, με οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών, συγγνώμη, είναι εκεί η ένταση της στιγμής. Πώς θα το κάνεις αν δεν έχεις εκπαίδευση? Εγώ, άντε, πείτε το απελευθερώνει. Πώς θα το κάνεις αν δεν έχεις εκπαίδευση, παιδί μου? Πώς θα το κάνεις? Και όμως αυτό λοιπόν ουσιαστικά επιτρέπει το καινούριο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Δεν μας θεωρεί απαραίτητους. Δεν μας θεωρεί απαραίτητους, ενώ η είναι και δυσλειτουργικό, με συγχωρείτε λίγο, όταν υπάρχει ένα γκρουπ το οποίο είναι μαζί με τον ξεναγό του, προκειμένου να πάει και στους, στους χώρους τους αρχαιολογικούς. Στην ταβέρνα να πάει. Αλλά λειτουργικά πώς θα βγει αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι θα μείνει ο ξεναγός πίσω, θα πηγαίνει μόνο στο κόσμος? Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, και δεν λέω για την Αθήνα. Για την περιφέρεια. Μόνο η Αθήνα. Στην περιφέρεια πρωτίστως. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι εμείς ξεκινάμε από την Αθήνα, για παράδειγμα, και συνοδεύουμε τον κόσμο 5, 6, 7, 12 μέρες. Δηλαδή είμαστε μαζί του, όχι μόνο ως ξεναγοί, καταλαβαίνετε, στο στενό πλαίσιο, αλλά ακριβώς ό,τι χρειαστεί, διεκπεραιώνουμε και ένα πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κομμάτι της εργασίας μας. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.